αρχίδια του έξω, τα γενετικά του οργάνα, τι είναι. Είναι ένα τώρα, είναι πίσω. Ένα πρέπει να είναι, ένα. Μπροστά είναι πιο χοντρό, πίσω πιο λεπτό. Τρία ώρα να πω. Κοίτα ρε, πάλετε ρε πούστη. Το φιλμάρεις. Ένα και τι χρώμα. Δεν ξέρω ότι είναι τόσο μεγάλα, ε. Βίκτορ, πρώτη φορά βλέπω κι εγώ τέτοιο. 60 χρόνια στα βουνά είναι. Αυτό το πράγμα και αυτή τη φάση. Κοίταξε, η σχολή της βιολογίας είναι δίπλα σου. Κάνεις μια επίσκεψη και λες, παιδιά, βρήκα αυτό. Ή το αναρτάς στο διαδίκτυο και λες... Δεν είναι ιδιαίτερα, λες πάντως, είναι σαν να έχεις τη γνώση. Όχι, μόνο μια χαρά. Και από το βγαίνει από το στόμα αυτό, έχω την εντύπωση. Το κεφάλι του πρέπει να είναι αυτό. Κοίτα, από το στόμα του βγαίνει, δεν το βγαίνει από πίσω από κάπου. Δεν συμφωνείς. Και σκυφέτσα, πρόβα. Μπορεί και να είναι κάτι πιο μικρό και να το καταπίνει. Τι να είναι πιο μικρό, ρε Βίκτορ, κύριο μου, και να τα χρώματα. Πω. Το απλώνει, κοίτα εδώ. Μάλλον γεννάει. Αλλά από το στόμα, ρε, πώς τι. Από ό,τι ξέρω, αυτά κάνουν αυγά, ρε, παιδιά, δεν είναι. Πώς γεννάει. Κι εγώ έτσι ξέρω, αλλά... Εκτός αν... Αυτά είναι ερμαφρόδιτα, βέβαια. Μπορεί να κάνει αναπαραγωγή με τον εαυτό του. Ναι, ναι, αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Ξέρω ότι έχουν κάτι τέτοια περίεργα πλοκάμια. Σκυφέτσα, πέρα. Σκυφέτσα, Βίκτορ. Είναι ένα φυσικό αυτό. Κοίταξε το φιλμά του να το αναρτήσεις οπωσδήποτε. Και please, somebody, κουέρτσα το άλβερο, σαλιγκάρι και κινείται. Και αν somebody tell me what is this. Τη μαμά σου να το δώσεις, θα το... Μη το χαλάς όμως. Το κουμπίσουμε, μάνα. Αντιδράει αυτό. Ακούμε αυτό το μπλε λίγο. Δεν αντιδράει. Τι να κάνει, να πετάξει κανένα δόντι σαν τον Άλιεν. Εδώ έχει τσεμπούκο στα πλάγια του. Δεν είναι το στόμα του δηλαδή αυτό που βγαίνει αυτό το πράγμα. Τι να σου βρω, δεν έχω... Τώρα δεν θέλω να του προσπαθήσω να το ξεκολλήσω. Ναι, όχι. Ας πούμε διαστήκω. Γιατί θα είναι κρίμα. Ας το πιο σε τι γανείς τράβηξε για να πάει να κολλήσει εκεί, κάτω από το ρόζο, να κάνει... Έρχεται και εσύ ο μαλάκας. Όχι, θα είναι. Βρω μια